με τη συγκεκριμένη τη δουλειά και δίνει και ένα μήνυμα για όλες και για όλους τους ηθοποιούς να μιλήσουν. Ωραία, πάμε να το δούμε. Φέη μου, εσύ με τον Γιώργο Κιμούλη έχεις συνεργαστεί. Θα ήθελα λίγο να μου περιγράψεις τη δική σου την εμπειρία. Ήταν από τις πιο δύσκολες, ίσως και η χειρότερη συνεργασία μου με τον Γιώργο Κιμούλη. Αλλά από εκεί και πέρα έβαλα τα όρια μου με αποτέλεσμα βέβαια να έχουμε μια συνεργασία όπου δεν υπήρχε καμία επαφή, όπου δεν μιλούσαμε μεταξύ μας, διεξπεραιώθηκε η συνεργασία πολύ δύσκολα και φυσικά ψυχοφθόρα, γιατί δεν είναι ευχάριστες αυτού του είδους οι συνεργασίες. Από εκεί και πέρα θεωρώ απαράδεκτο οποιοδήποτε, και εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι και δεν το ανέχομαι, να εκμεταλλεύεται τη θέση του ως σκηνοθέτης ή ως θειασάρχης, αν η κοπέλα δέχτηκε σωματική βία ή λεκτική ή όλα αυτά που περιγράφει, πραγματικά είναι καταδικαστέο. Εσύ, Φέη, με τον κύριο Κιμούλη πού είχατε συνεργαστεί, σε ποια παράσταση? Εμείς έχουμε συνεργαστεί στο Δον Ζουάνι Επιστροφή και στις Θεσμοφοριάλουσες. Σε δύο παραστάσεις, και στις δύο παραστάσεις ήταν δύσκολα τα πράγματα? Ήταν δύσκολη. Εμείς είχαμε άλλα ζητήματα, μωρέ, που αν τα πω μειώνουν το περιστατικό, κατάλαβες τι λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε μία τελευταία εξέλιξη. Βέβαια. Γιάννη μου. Λοιπόν, μόλις τώρα έχουμε μία επίσημη ανακοίνωση, την περιμέναμε από χθες το βράδυ, από τη Δώρα Χρυσικού και τον Νίκο Ψαρά, που ήταν